Αγανακτισμένοι δεκάδες αγρότες από την Αγιά πραγματοποίησαν το πρωί κατάληψη στα γραφεία του ΕΛΓΑ στη Λάρισα, αφού δεν μπορούν να σηκώσουν άλλο, όπως λένε, την κοροϊδία που υφίστανται. Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τέσσερις φορές έχουν διαμαρτυρηθεί τους τελευταίους μήνες για την καθυστέρηση στην εκτίμηση των ζημιών που είχαν υποστεί οι καλλιέργειές τους από καιρικά φαινόμενα πέρυσι την άνοιξη, λόγω της έντονης βροχόπτωσης αλλά και του χαλαζιού. Καταστροφές που σημειώθηκαν σε καλλιέργειες στην Ανάβρα, το Γερακάρι, την Πρινιά και τον Αετόλοφο. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει με τον ΕΛΓΑ. Είναι η τέταρτη φορά που ερχόμαστε για το ίδιο θέμα εδώ. Μας υπόσχονται συνέχεια. Μία μας υποσχέθηκαν για τέλος Ιανουαρίου. Μία για 15 Φεβρουαρίου. Μία για τέλος Φεβρουαρίου. Τι, να βγουν οι εκτιμήσεις για τις ζημιές που έγιναν πέρυσι στις 27 Απριλίου και 5 Μαΐου. Δηλαδή ένα χρόνο μετά σχεδόν δεν έχουν βγει ακόμα τα πορίσματα. Κάθε φορά μας κοροϊδεύουν με λίγα λόγια, δεν μπορώ να πω κάτι πιο πολύ. Είναι μια κοροϊδία αυτό το πράγμα και εμείς σαν αγρότες δεν έχουμε από κάτι άλλο να εισπράξουμε και είμαστε εδώ και ένα χρόνο χωρίς χρήματα, χωρίς κάποιο εισόδημα. Όσο για τις δικαιολογίες, όπως λένε από πλευράς ΕΛΓΑ, είναι πάντα οι ίδιες. Μία μας λένε ότι δεν έχουν προσωπικό. Μία μας λένε ότι είναι πάρα πολλές οι ζημιές και δεν μπορούν να τις καταγράψουν. Το θέμα είναι ότι εμείς μένουμε όλο και παραπίσω και δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και σήμερα πάντως οι αγρότες, μετά τη συνάντηση με τη διοίκηση, πήραν τις ίδιες υποσχέσεις, φεύγοντας για ακόμη μια φορά απογοητευμένοι.